πρωτοκόλλο απολυνασμένος, ο οποίος κέρδισε την αναγέννηση κάρτας με 2-0 σε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογεννίδη τα στιγμιότυπα και μία δήλωση του Γιώργου Δελιζήση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρώτη ομάδα έχει παράδειγμα το δικό της γήπεδο, γιατί ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός. Ο Κονέ εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, ο Φοβερόγκολη. 1-0 για τον Απόλλωνα με σκόρερ τον Κονέ. Έπεσε ο Μπουτζόπουλος, βρήκε στο δοκάρι. Η πάσα του είναι για τον Τάγκουα. Καλή είναι, λίγο ήθελε να την μπλοκάρει, ο Χιώτης χάνει τον έλεγχο της πορείας της μπάλας. Κεφαλιά από τον Τζέκο, μπλοκάρει ο Χιώτης. Τι τέλεσε ο Κονέ. Η κεφαλιά του Παναμαθρέκη γκολ! 2-0 στο 55ο λεπτό για τον Απόλλωνα Σμύρνης με την κεφαλιά του ολομόναχου Αλέξανδρου Παναμαθρέκη. Βρέθηκε αφύλακτος, κάτως εδώ. Εκεί μετά την μπάλα ο Κονέ, καλή είναι η πάσα στην περιοχή ο Πάνος, κοντρολάρει η πάσα για τον Μπαρμπόσα, το σουτ έξω. Ο Δημόπουλος στη σέντρα, η κεφαλιά του Τζέκου μπλοκάρει ο Χιώτης. Είναι κρίμα για την ομάδα μας, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη και να παίζει σε ένα τέτοιο άθλιο αγωνιστικό χώρο. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Και δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή προσπαθεί όλη η ομάδα να αποδώσει ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά όπως βλέπετε είναι ακατάλληλο. Να πάμε τώρα στο παιχνίδι του Πανελλησσυνιακού με την Λαμία. Ένα παιχνίδι του... Υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό. Να βρίσκεις τη Λαμία. Μην πάρεις και εγώ παντελή. Αυτό λέω, ποιος θα αρχίσει. Δεν πιστεύω να υπάρχει σχέση. Δεν υπάρχει με το διάρκεια. Γιατί δείτε τις φάσεις. Αλλά και τον επότε να δεις τι έχει κάνει. Και του το είπα. Να πάω στην Λαμία. Να πάω στην Λαμία. Να πάω στην Λαμία. Να πάω στην Λαμία. Επίσης από την Λαμία δεν έχουμε. Για δούμε. Ο Πανελλησσυνιακός έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχουν γκολ, υπάρχουν αρκετές φάσεις. Να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Αρχίζει ο Τζόκιτς μια ατομική ενέργεια στο 12ο λεπτό, ξεφεύγει και σουτάρει αλλά εκτός εστίας. Στο 31ο λεπτό είναι ένα φάουλ που κερδίζει Λαμία. Ο Ρότσα εκτελεί δίπλα στην συμβολή των δοκών. Στο 31ο λεπτό πάλι κυρίως ατομικές ενέργειες από τη Λαμία και πολλά φάουλ κοντά στην περιοχή, έξω από την περιοχή. Out και αυτό το σούτ από το Ματσούκα. Στο 41ο λεπτό ένα κόρνερ από το Ρότσα. Έρχεται ο Ανέσης Αθανασιάδης μπάλα στο έδαφος και πάνω από τα δοκάρια. Ανέσης Αναστασιάδης. Ο Πρίντεψ κάνει ένα δύσκολο σούτ. Θα μπλοκάρει ο Πίτκα στο 54 και δόθηκε μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Αρναούτογλου, ο οποίος περνάει, κάνει και το γύρισμα, τελευταία στιγμή θα διώξει η άμυνα. Ο Ματσούκας θα κάνει ένα σούτ στο 57. Στο 80 λεπτό έχουμε μια ανατροπή, Βασιλάκη, δεν είναι κίνηση, είναι ο Ζέλιος. Είναι μπροστά στο διευθυντή και δεν παίρνει. Λοιπόν, υπεπέζεται ο διευθυντής. Εδώ έχουμε μια άλλη φάση, έχει πέσει παίκτης του Πανελλησσυνιακού τραυματίας και πάει ο Τζόκης και χτυπάει το φυσιοθεραπευτή του Πανελλησσυνιακού. Φυσικά αποβάλλεται για αυτή την αντιαθλητική συμπεριφορά. Ένα σούτ από τον Αναστασιάδη πέρασε και τώρα μια ακόμη φάση στην οποία υπάρχουν παράπονα, ο Πρίντεψ με τον Αναστασιάδη. Υπάρχει φάουλ σίγουρα απ' έξω και μετά ο παίκτης πέφτει μέσα. Υπάρχει σίγουρα φάουλ απ' έξω. Καλά, ο παίκτης μόνος πέφτει, πέφτει. Μετά μέσα. Ναι, απ' έξω όμως υπάρχει φάουλ πριν. Υπάρχει κάτι μόνος. Πριν, ναι. Εγώ δεν παίρνω θέση τώρα γιατί είναι μόνο εγώ. Επειδή δεν θέλω, βλέπω και τη βιντεοεθνική μαζί με τον Κώστα του Χαρβατσιώτη, την είδα τη φάση πριν μέσα, είδα ότι γίνεται απ' έξω πρώτα φάουλ και μετά ο παίκτης που πέφτει μέσα δεν υπάρχει τίποτα, αλλά έπρεπε να δοθεί το φάουλ απ' έξω. Αυτό είδα. Πάντως, Περικλή και κύριοι, νομίζω η Λαμία είναι μεγάλο σταθμό σήμερα για την Ελευσίνα, έτσι που παίρνει αποτέλεσμα, γιατί η Λαμία για μένα με έχει εντυπωσιάσει τουλάχιστον στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος και λίγο παραπάνω. Έχει την καλύτερη ίσως... άμυνα ακόμα με 6 γκολ μετά. Πολύ σωστό. Και η πιο συμπαγή ομάδα. Για η Λαμία έχει φοβερή ομάδα. Αλλά κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα σε εμάς. Κοιτάξτε, πώς να μας παίξει. Δεν ξέρω καλή μπάλα σήμερα. Δηλαδή ο διαιτητής είπε και ο κύριος Βασιλάκης, τώρα ήταν πέναλτι. Εγώ δεν θα σταθώ τώρα. Μπορούσα να το δώσω και μπορούσα να μην το δώσω. Μπορεί να γίνει, ναι, σωστό. Εγώ μπορώ να σταθώ μόνο στον επόπτη και το τρώω. Πάντως μια παρένθεση να πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά για να μην το δώσω το πέναλτι. Μήπως δεν έχει κάνει. Γιατί και την άλλη φορά ο κύριος Μιέρες δεν ήταν ένα μπροστά. Ήταν, δεν το δώσω. Εντάξει, ναι, συμβαίνει. Σε άλλους γιατί τα δίνουν. Αυτό το πικρεμίσω περισσότερο. Εύκολα τα δίνουν στους άλλους. Εμείς δεν έχουμε κερδίσει ένα πέναλτι. Τα οποία είναι.
Αφού σήμερα ο υπόπτης ένας Ερμακόλας από τη Σύρο, μιλάμε ο άνθρωπος, δεν είσαι τι έγινε. Εντάξει, πάμε τώρα, εμείς το χοπιούμε, γιατί δεν το κάνουμε. Όχι, δεν είναι ένας το χοπιούμε, δεν είναι. Εμείς έχουμε δαπανίσει κάποια χτύματα, δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά της Λαμίας. Είναι καλύτερη ομάδα, μακάρι να βγει στην Άλφα, να βγουν και ο Όφη, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς και εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Αλλά αν θέλει, κοίταξε να δεις, όταν έρχεσαι μέσα να παίξεις. Δεν τα παίξεις, δηλαδή, τώρα άμα είναι μεγάλη ομάδα, να πάει να σφυρίσεις όπως θέλεις. Καταλαβαίνω πώς το λες, εντάξει. Ας το παράπονο των μικρότερων ομάδων στις εισαγωγικά όταν παίζουν απέναντι στις μεγάλες που θεωρητικά πάντα μπορεί να έχουν το σχέδιο. Για το οποίο είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά, έτσι. Και σε άλλα Super League, Champions League και πάλι λέγοντας τώρα. Και πάμε τώρα στα παιχνίδια που κάνει η μοίρα και η μπάλα μαζί, διότι από εκεί που ο Άρης κινδύνευε να μείνει πίσω, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τους πρωτοπόρους με νίκη στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και χωρίς να είναι καλός, έτσι. Ωραίο γκολ του Ηλίτς, ο οποίος είχε χάσει νωρίτερα ευκαιρίες. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές στο στάδιο της Μυτιλίνης σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Πρώτη πάση για τον Ήλιτς στο ξεκίνημα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Από δεξιά βγαίνει όμορφα τώρα ο Ζουλιώτης για την Καλονή. Γύρισε χαμηλά την μπάλα, δεν ευνηδιάστηκε ο Διούδης. Ενώ Σισε τώρα πέρασε από τον Καραπελά. Σισε το σου, καλή φάση για την Καλονή. Άλλη μια φορά η τελευταία φάση. Και πέφτει πάνω στον συμπέκτη τον Μπαργκάνη. Και ο Λαμπράκης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και διώχνει ο Διούδης. Πάλι ο Τάτος αμέσως για τον Καπνίδη, έξοχη ενέργεια από τον Τάτο. Είναι στο έδαφος ο Καπνίδης, έχει μπλοκάρει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Ο Αγριμάκης, ωραία μπάσα, βγαίνει ο Διούδης, ευκαιρία για την Καλονή από την παλιά που έχει κάνει ο Λαμπράκης. Αυτός που εκτελεί όμως είναι ο Λαμπράκης, περνάει η μπάλα, παιδιά μου. Έγινε το σουτ, ο Διούδης με διπλή προσπάθεια σουτ από τον Δημήτρη Λιτενά. Ο Τάτος για τον Ήλιτς. Μέσα στην περιοχή συνεργασία με τον Τάτο, να μια φάση καλή για τον Άρη. Έγινε η σέντρα, ο Καπνίδης, ο Ήλιτς και είναι το γκολ για τον Άρη από τον Μπράνα Ήλιτς στο 95ο λεπτό. Ο Ήλιτς κάνει αυτό που δεν έκανε στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ανάμεσα στην πάση μπροστά στο παιχνίδι αυτό να πω ότι δεν θα πρέπει να είναι και πολύ χαρούμενοι στον Άρη. Ήταν ένα μάτσο επειδή το είδα, δεν είχαν φάσεις. Και πας να διεκδικήσεις εκεί την άνοδό σου. Πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να βρουν λύσεις εκεί. Έχουν προβλήματα. Τα έχουν προβλήματα. Η σεζόν ως τώρα. Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Τα τρίκαλα απειλούν εξ αρχής, δεύτερο σουτ του Κουσκουνά, μόλις στο τέταρτο λεπτό, ένα σουτ του Χαρτί μπλοκάρει ο Αποστολίδης, ήταν ο ήρωας των τρικάλων. Η ομάδα της Θεσσαλίας πήρε πέμπτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα και αυτό είχε να το ξαναπετύχει από τότε που αγωνιζόταν στην τέταρτη στην πάλη, ποτέ τέταρτη την Κυριακή. Και έπαιζε το που είχε πέντε σερή νίκες. Και του κόβει το δρόμο πάρα πολύ, με σκληρό τρόπο. Και όλα σε ένα γύρισμα εδώ από τον Βαλιάνο. Ένα φάουλ λοιπόν από τον Γκόλια, ο οποίος έρχεται το δεύτερο γκολ στο στην καριέρα του, σε 4 χρόνια καριέρας και το 0-1. Προσπαθεί και πάλι με τον Μιλοσάβλιεφ στο 80 και στο τέλος ο Χαρτί, πάλι ο Αποστολίδης, μεγάλη εμφάνιση από τον πορτιέρο των Τρικάλων, οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο για τον Μάτι Τρικάλων. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο. Άρχισε το παιχνίδι, μάλλον πριν την αρχή, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Μπισίνη, ενός αντιπροέδρου της ομάδας του Αγροτικού Αστέρα που έφυγε από τη ζωή. Στο δεύτερο λεπτό, ο Πανεγέλος που στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε δοκάρει με τον Κρητικό, μια ευκαιρία με τον Τζιλιγκύρη στο 17ο. Στο 23ο αρχίζει τώρα να απειλεί ο Αγροτικός Αστέρας. Είδαμε ένα γυριστό του Βαφέα, δεν βρήκε στόχο. Ένα φάουλ του Τάι, πέρασε η μπάλα και εδώ δίπλα στα δοκάρια πάλι ο Βραζιλιάνος ο Τάι στο 30ο λεπτό. Μια φάση η μπάλα έχω φτάσει στο 30 στο 33 και γράφει το 1-0 ο μέσος του Αγροτικού Αστέρα από τον Μέλτοβιτς ήταν η παλιά. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μεγάλη επέμβαση του Γιακουμί στο σούτ του Τσιλικίνης στο 47. Γνωστή στην ελευθερία, την είδαμε στα πλάνα. Όχι. Μία από τις κοπελές που βρίσκονται στο γήπεδο και πάνε στα γήπεδα και αυτό είναι ωραίο βέβαια. Εδώ έχουμε τη φάση που στάει πέναλτι ο Τσιλικίνης για τον Πανεγιάλη. Θα το δούμε. Αργή κίνηση. Παίζεται η υποδιευθυντής κύριε Βασιλάκη. Και τα ιδιαίτερα οι σουίτες, ένα... Ο κύριος δεν ήταν σίγουρα ότι ήταν αυτά τα απέναντι. Και ένα σουτ του Γκέσκου στην αγκαλιά στα χέρια του Καραπέλη.
Μια σέντρα και κεφαλιά του Φελίπε εδώ δεν έχει πρόβλημα ο Καραβέλης, όμως στο 73ο λεπτό θα ισοφαρίσει ο Πανηγιάλιος με αυτή την κεφαλιά στην κλειστή γωνία του κριτικού. Τώρα ο Γιακουμής λέει ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, αυτό διαμαρτύρεται. Βοηθός και διαιτητής έδειξαν σέντρα, μάλλον ο διαιτητής. Δεν πέρασε τη γραμμή. Χοκάει τον Αγγλικό τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια τελευταία φάση με τον Γκέσιο και τον Φελίπε να μην καταφέρουν να αξιοποιήσουν τη σέντρα του Πάτο. Πάμε στο Αιγίνιο. Ήταν επιθετικός ο Αιγινιακός, άρχισε από νωρίς, ένα σούτ του Λιόλιου στο 5ο λεπτό. Η Σπάρτη αμύνθηκε περισσότερο. Εδώ ο Σκούρη από πλάγια θα περάσει τον αμυντικό, θα σπάσει και την μπάλα, αλλά δεν ακολουθεί κανείς. Ένα λεπτό αργότερα, σε κόρνερ του Γκατσολάρη και τη σέντρα που κάνει, η κεφαλιά του Λιόλιου στα χέρια του Μελίσσα. Στο 17ο λεπτό, πάλι ο Αιγινιακός, μια σέντρα από το Φασίδη, απομακρύνεται η μπάλα. 10 λεπτά αργότερα στο 27 στο κόρνερ του Ζούρικο, ο Πασαλίδης παίρνει καλή κεφαλιά, αλλά δεν σημαδεύει σωστά. Και πάμε στο δεύτερο, άλλη μια φάση για το πρώτο ημίχρονο για τον Αιγινιακό, μεγάλη απόκρουση και πάλι από τον Μελίσσα. Στο δεύτερο ημίχρονο το σούτ από τον Γκατσολάρη δεν τα καταφέρει να νικήσει τον Μελίσσα. Ένα μόνο σούτ από τη Σπάρτη ήταν η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων. Και στο 23ο λεπτό δείτε εδώ τι έγινε, θα ξεφύγει ο Ζούρκος. Θα πάει μάλλον εδώ ο Ζούρκος την μπάλα, η σέντρα και ο Γιαννίτσης της στέλνει στα δίκτυα της ομάδας του, είναι αυτογκόλ 1-0. Έτσι κρίθηκε το παιχνίδι στο Αιγίνιο. Νίκη για τον Αιγινιακό. Πολύ τιμή σε αυτή την κούρσα παραμονής. Πάμε τώρα στις Σέρες. Δημοτικό γήπεδο Σερών. Ασαραϊκός Καλυθέα. Από ένα λάθος της άμυνας η μπάλα θα φτάσει στον Κανούλα. Και από εκεί το γύρισμα, η μπάλα στο δοκάρι από τον αμυντικό. Ένα κόρνερ από το Ρούτσι, ο Κούρτσας στον Βοσκόπουλο και η μπάλα στα δίχτυα. Στο 12ο λεπτό ανοίγει το σκόρ. Κοίτα, ο φλέγκας δεν βγαίνει το γύρισμα, σηκώνει το χέρι μετά για offside. Μία παλιά τώρα του Ρούτσι, στον, κεφαλιά του Ρούτσι στον Κανόλα, ο Κανόλα στον Κούρτσα και αυτός δεν θα καταφέρει, τον έκοψε ο Τσόνης. Εδώ δείτε τι έγινε, χτυπήθηκε από την μπάλα ο βοηθός, είχαμε διακοπή 7 λεπτών, ζαλίστηκε ο άνθρωπος. Το δείχνει στο πρόσωπο η μπάλα. Πάρα πολύ κοντινή απόσταση, 30 λεπτό το συμβάν αυτό. Φάουλ του Μπέλι, ορίστη της διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ, στο 48 και στο 50 λεπτό μετά από αυτό το κόρνερ ο Κρεβατάς στην κεφαλιά 1-1. Ψυχολουσία για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος είχε μια ανωδική πορεία και τώρα στο γήπεδο του έχασε την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο. Μεγάλη ευκαιρία για το Σταματάκο και την Καλυθέα στο 77, μια σέντρα του Πόζογλου. Έρχεται ο Τσούτσης το γύρισμα, αλλά μπλοκάρει ο Σταυριανός στο 79 και στο 83 και άλλη ευκαιρία. Σμυρλή σε Ουόρτεν, δεν υπάρχει άμυνα. Ο Ουόρτεν γυρίζει στο Σμυρλή, αλλά αυτός τη βγάζει έξω. Πολύ μεγάλη. Για διπλό. Πάμε τώρα στο Μενίδια, Χαρναϊκός Χανιά, εδώ είχαμε έκπληξη. Αρχίζει βέβαια επιθετικά η ομάδα των Χανίων. Ο Σταματής θα γυρίσει, ο Φουρλάνος δεν μπορεί το να γυρίσει. Το πάει καλά το γήπεδο για να γίνει ξέρω κύριε, έτσι σιγά σιγά. Θα γίνει φτιάχνω και όταν με το φίλο μου κάνει το δέκα. Και δεν έπεισαν και πολλά χιόνια στην Αθήνα. Λοιπόν, στο 24ο λεπτό ένα σουτ του Ζαχαρού, στο 27ο λεπτό ο Τσεμπερίδης και ο Ντάγκρας. Ο Ντάγκρας πέφτει στην περιοχή κίτρινη, κύριε Βασιλάκη, για θέατρο. Τέλος πάντων, είναι εύκολη στο θέατρο γίνεται, σε αυτό διαπιστώνω, είναι λάθος. Ένα σουτ του Παπατόλιου θα περάσει πάνω από τα δοκάρια και στο 41ο λεπτό θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής, αλλά εδώ υπάρχει τον τραβάει ο αμυντικός ο Λάσκαρης στον Τσεμπερίδη και μετά το διευθυντήριο. Ναι, πήρε και κίτρινη κάρτα, η εκτέλεση από τον Έντκαρ Βασελίνιο και 1-0 στο 42ο λεπτό. Πριν κοπάσουν όμως οι πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους, θα έρθει η σοφάριση, το γύρισμα του Φουρλάνου στον Τσουκάνη και παίρνει μπάλα σταματής για να γράψει το 1-1, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Στο δεύτερο, στο 74 θα γίνει το 1-2 με αυτή την κεφαλιά του Δαμιανάκη, ήταν αφύλακτος, η σέντρα του φάουλ του Τσουκάνη. 1-2, ένα σουτ του Παπατόλιου στο 21ο λεπτό, δεν βρήκε στόχο, μεγάλη νίκη για την ομάδα των Χανίων. Πολύ ωραία. Κύριε, δεν κάθεστε να δούμε και τα διεθνή μαζί, ε? Έχετε όρεξη?